Θα φανταζόσουν ποτέ ότι κάτι τόσο συμπαγές και άψυχο μπορεί να έχει κάποιο είδους νοημοσύνη? Κι όμως, το τσιμέντο έχει την ξεχωριστή ικανότητα να αυτοθεραπεύει μικρές ατέλειές του που προκαλούνται στις κατασκευές έπειτα από πολυετή χρήση. Την ενίσχυση αυτής της ικανότητας που μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του κόστου συντήρησης των κατασκευών προσπαθεί να βρει η Μαρία, μία από τις μεταδιδακτορικές ερευνήτριες του προγράμματος βιομηχανικών υποτροφιών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, σε ένα εργαστήριο του Δημόκρητου. Από το 2016 μελετά την αξιοποίηση ορυκτών για τη δημιουργία ακόμα πιο έξυπνου τσιμέντου. Μέσα από το πρόγραμμα είχα τη δυνατότητα να βγω για πρώτη φορά έξω από τα όρια του εργαστηρίου και να δουλέψω με μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές πολυεθνικές εταιρείες δομικών υλικών. Οι άνθρωποι του ομίλου Τιτάν με έχουν βοηθήσει να δω τις πραγματικές προκλήσεις της αγοράς. Μαζί εξελίσσουμε μια έρευνα η οποία γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και καθημερινά δοκιμάζουμε διαφορετικά υλικά και νέες μεθοδολογίες για να αναπτύξουμε ένα ακόμα πιο άρτιο προϊόν. Η Μαρία μοιράζει την καθημερινότητά της ανάμεσα σε δύο κόσμους, στο εργαστήριο και στην εταιρεία, στη θεωρία και στην πράξη. Μέσα από τη συνεργασία ενός δημόσιου ερευνητικού κέντρου και μιας μεγάλης επιχείρησης, βλέπουμε να συμβαίνει κάτι που λείπει από την Ελλάδα. Να συνδέεται η ακαδημαϊκή έρευνα με την αγορά. Κι έτσι, σε μερικά χρόνια, αυτό που σήμερα φαντάζει επιστημονική φαντασία μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Μια προσπάθεια του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος να στηρίξει τους Έλληνες επιστήμονες ερευνητές.